Η K19 του Ηρακλή προκρίθηκε και με ανατροπή μάλιστα πρόσφατα στο παιχνίδι που έγινε σχεδόν ταυτόχρονα, χρονικά, δύο ήταν το ένα μάτς, τρεις ήταν το άλλο, όταν ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κισαμικό και έμεινε στο 0-0. Οι μικρότεροι σε ηλικία τα κατάφεραν μια χαρά παρά το ότι βρέθηκαν στο σκορ πίσω με 0-1, κατάφεραν το γύρισαν, το ανέτρεψαν και πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό. Μάλιστα ο Εργοτέλης έχασε και στο τέλος πέναλτι και είναι πραγματικά άξια αναφοράς αυτή η φετινή πορεία, το πώς στήθηκε, το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και το πώς έχει καταφέρει να φτάσει στις δύο καλύτερες ομάδες της Football League. Θα αντιμετωπίσει στα Ιωάννινα την Κέρκυρα, ακόμα δεν γνωρίζουμε το πότε. Για όλα αυτά και για την πολύ καλή πορεία της K19 του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, σε αντίθεση με την αντρική ομάδα που μας στεναχωρεί όλους, θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα στον υπεύθυνο των Ακαδημιών, που φυσικά ασχολείται από το πρωί ως το βράδυ και με την K19, και τα πολλά μας συγχαρητήρια στον κύριο Κώστα Ηλιάδη που είναι στη γραμμή μας. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον κάθε άλλον μαζί με τους συνεργάτες σας και τους προπονητές το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Αλλά πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει το ότι έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που φαντάζομαι, κύριε Ηλιάδη, το καλοκαίρι είχαν πολύ περισσότερο χρόνο και είχαν και ακαδημίες από τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι, είχαν ένα υπόβαθρο. Ενώ ο Ηρακλής πέρυσι, ως γνωστόν, στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν είχε παιδιά. Και φέτος προσπάθησε να δημιουργήσει, όπως και δημιούργησε και με εσάς τις ακαδημίες. Πράγματι, έχει γίνει όλοι. Άμα σκεφτούμε το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα από τον Σεπτέμβριο, από την μέρα που ανέλαβα, και επειδή μπήκα στην Μίκρα γύρω στα 60 με 70 παιδιά, έπρεπε σε λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε 18 μέρες, μαζί με τους προπονητές και τον κύριο Γιχαριά και τον κύριο Σπυρογιάννη, τότε που είχαμε στην ομάδα, έπρεπε σε 18 μέρες μέσα να κάνουμε μια αξιολόγηση των παιδιών αυτών για να δούμε τι προοπτική έχουν. Πράγματι ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, για να από τα 60-70 παιδιά να κρατήσει γύρω στους 18 με 20, γιατί μετά ήρθαν και παιδιά με μεταγραφές, τα οποία μας βοηθήσανε πάρα πολύ για να ολοκληρωθεί αυτή η ομάδα και να μπει ένα πρόγραμμα, γιατί η φιλοσοφία του Ηρακλή είναι πολύ διαφορετική. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε δουλειά σε βάθος, να δημιουργήσουμε παίκτες για την πρώτη ομάδα. Εκτός τότε να δημιουργήσουμε παίκτες στην πρώτη ομάδα για να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, πρέπει να δημιουργήσουμε και χαρακτήρες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Ηρακλή. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, μαζί με τους προπονητές, εξηγήσαμε στα παιδιά ότι πλέον θα δουλέψουμε σε επαγγελματικά πλαίσια. Παρουσιάσαμε ένα πλάνο στη διοίκηση, ένα τριετές πλάνο στη διοίκηση. Είπαμε την διοίκηση να μας αφήσει να λειτουργήσουμε μόνοι μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αφήσανε να κάνω το πώς ήθελα να χτίσω εγώ τις ακαδημίες και τα παιδιά. Δεν έμπαινε κάποιος στα πόδια σας, όπως λέμε κοινώς, έτσι. Κανένας. Όλος ο σχεδιασμός ήταν δικός μου. Εγώ επέλεξα τους προπονητές. Εγώ επέλεξα στο τέλος, μαζί με τους προπονητές, τα παιδιά. Και τις μεταγραφές, όπως σας είπα, στο τέλος που κάναμε και ολοκληρώσαμε το ρόστερ. Και είμαστε τυχεροί, γιατί βρήκαμε πολύ σημαντικά παιδιά, και σαν χαρακτήρες αλλά και παίκτης ποιότητας, οι οποίοι δουλεύοντας με τους δύο προπονητές, και τον κύριο Σπυρογιάννη και τον κύριο Ιχαγιά, και με τον κύριο Άκρα που είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, ένα team το οποίο δουλέψανε πάνω στο πρόγραμμα το οποίο θέλουμε, και τα αποτελέσματα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό το ότι βγάζουν το πρόγραμμά τους, και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι όχι ότι είμαστε στην πρώτη θέση, όχι ότι θα πάρουν ή αν πάρουν ή δεν πάρουν το Το πρωτάθλημα. πρωτάθλημα. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι 2, 3, 4, 5, όσο περισσότερα παιδιά μπορέσουν να πάνε στην πρώτη ομάδα. Αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει πρώτα να γίνει σωστός σχεδιασμός, γιατί δεν έγινε από την αρχή, είχαμε προβλήματα στην πρώτη ομάδα, και είναι άτυχα αυτά τα παιδιά γιατί δεν μπορούν να βοηθηθούν τώρα. Γιατί έπρεπε πολλά παιδιά από αυτούς να είναι, να μην σας πω ότι να είναι στην ομάδα, αλλά έπρεπε τουλάχιστον 2-3 από αυτούς να είναι βασικοί στην ομάδα. Είχα εκφράσει, μια και το αναφέρετε και μου δίνετε, κύριε Ηλιάδη, και ευχαριστώ, μια πάσα. Είχα εκφράσει κατά διάρκεια
της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου μια απορία στην εκπομπή, στην ώρα για μπλε. Το ότι γιατί ο Ηρακλής μπήκε στη διαδικασία να φέρει 11-12 ποδοσφαιριστές τον Γενάρη και γιατί δεν έδειξε ή δεν έριξε ένα βλέφαρο στα δικά του τα παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν θέλω βέβαια να σας φέρω σε δύσκολη θέση σε σχέση με την αντρική ομάδα, αλλά θέλω να το συνεχίσω ρωτώντας αν αυτά τα παιδιά θεωρείται ότι μπορούν να σταθούν και ως άντρες. Πρόσφατα υπάρχει παράδειγμα ποδοσφαιριστή που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, για παράδειγμα. Ναι. Εάν δεν το πίστευα, δεν θα τον έκανε επαγγελματία. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Και έβαλε και τα δύο γκολ με τον Εργοτέλη, νομίζω. Όχι, το ένα. Το ένα έβαλε. Το άλλο είχε συνεργασία, ναι, με τον Γιώργο τον Μακάρη και τον Αβραμίδη που βάλανε τον γκολ τα παιδιά. Ναι. Ήταν πολύ σημαντικό. Είναι πολλά παιδιά. Και οι επαγγελματίες που έχουμε τα παιδιά, αλλά και οι υπόλοιποι παιδιά. Εγώ έχω κάνει ήδη την έκθεση μου, γνωρίζει η διοίκηση ποια παιδιά είναι. Τους είχα ήδη ενημερώσει και γνωρίζουν όλοι, αλλά το δύσκολο όλο, γιατί και με τις προπονητές που ήταν στην πρώτη ομάδα, που περάσανε, μιλούσα συνέχεια, αλλά το μεγάλο το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν 30 με 32 παίκτες στην πρώτη ομάδα. Ναι. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα, επειδή και εγώ ήταν εκεί, ήθελε η ομάδα να διεκδικήσει έστω και με τις μεταγραφές για την, μην κρυβόμαστε, τη δεύτερη θέση, έπρεπε να πάρει παίκτες έμπειρους για να μπορέσει η ομάδα να χτυπήσει τη δεύτερη θέση. Άσχετα αν παλεύει τώρα για τη δέκατη. Να παλεύει για τη δέκατη, αλλά αυτό ήταν ο στόχος της πρώτης ομάδος. Γιατί όλους μας που δουλεύουμε σε τμήματα υποδομής μας ενδιαφέρει πρώτα η μεγάλη ομάδα να είναι καλά, η πρώτη ομάδα, και έτσι μόνο θα μπορέσουν τα παιδιά αυτά να βρουν χώρο στην ομάδα και να παίξουν. Γιατί να σας δώσω να καταλάβετε ότι εγώ το πιστεύω, υπάρχουν πολλά παιδιά στην β' ομάδα που μπορούν να σταθούν. Σας το λέω ειλικρινά. Μακάρι. Επειδή ήμουν και τόσα χρόνια και είχα κάνει τόσους επαγγελματίες, όλοι το γνωρίζετε, υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Θέλω να επανέλθουμε λίγο στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι προς Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Όπου εκεί έχετε κληθεί από αυτά τα 70, όπως είπατε νωρίτερα, παιδιά, να διαλέξετε 20-30, πόσα ακριβώς φτάσατε στο τέλος. Πώς μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι αυτοί οι 50. Είναι έξω, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Να βρεις τους τερματοφύλακες, να βρεις τους αμυντικούς, να βρεις τους μέσους, να βρεις τους επιθετικούς. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποια παιδιά που τα γνωρίζει και ο κόσμος, που ήταν πέρυσι ο Αβραμίδης, ο Κριστιάνης, παιδιά που για ακόμη μια φορά πρέπει να τους πούμε μπράβο. Βεβαίως, που ήταν πέρυσι στην προσπάθεια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αλλά για τα υπόλοιπα παιδιά, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο σας να πείτε αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Και σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είχατε στη διάθεσή σας για να αποφασίσετε. Σε 18 μέρες έπρεπε 18 μέρες. Να είχαμε αποφασίσει. Ναι. Από την εμπειρία μας που έχουμε τα τόσα χρόνια που δουλεύουμε στα θύματα υποδομής, γνωρίζαμε το τι θέση θέλει ο καθένας. Και γνωρίζαμε τι θέλουμε και τι έχουμε, τι μπορούν τα παιδιά αυτά να προσφέρουν. Είδαμε το κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους που τα παιδιά αυτά είχαν κάποια στοιχεία που πιστεύαμε ότι και στο πρόγραμμα που είχαμε βάλει σε 3 μήνες μέσα αυτά τα παιδιά θα έχουν καλύτερη απόδοση. Και στο τέλος στις μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου ήρθαν παιδιά τα οποία θέλαμε σε συγκεκριμένες θέσεις, γνωρίζαμε τους παίκτες που ήταν και αποδείχθηκε ότι έχει γίνει ένα πολύ καλό σύνολο και είναι όφελος και για όλα τα παιδιά. Με το καλημέρα έδειξε ο Ηρακλής ότι έχει την καλύτερη ομάδα στον όμιλό του, στο Βόρειο Όμιλο. Κέρδισε τα παιχνίδια εύκολα και με τριάρες και με τεσσάρες. Και τώρα μπήκαμε στη διαδικασία του Final Four. Πείτε μας λίγο για το παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Η ομάδα έμεινε πίσω, αλλά παρόλα αυτά έβγαλε και μια εμπειρία σε εισαγωγικά για το πώς να ανατρέψει ένα παιχνίδι, γιατί το έχει ξανακάνει και φέτος σε άλλα μάτς. Είναι εμπειρία για τα παιδιά. Το παιχνίδι ήταν εμπειρία, γιατί και ο Εργοτέλης είναι πολύ καλή ομάδα. Γιατί και ο Εργοτέλης και πέρυσι πήγε στο τελικό, έχασε το τελικό με τον Άρη. Είναι μια πολύ καλή ακαδημία, η οποία δουλεύουν χρόνια στην Κρήτη. Είναι μια από τις καλύτερες ακαδημίες. Ένα πολύ καλό σύνολο. Ήταν προετοιμασμένα τα παιδιά, γνωρίζανε. Παίζαμε στην έδρα μας μέσα. Και άσχετα βάλανε το γκόλο ο Εργοτέλης, τα παιδιά αντιδράσανε πολύ καλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να αντιδράσεις όταν δέχεσαι τέρμα. Και ιδίως μέσα στην έδρα σου. Και ιδίως σε τέτοιο παιχνίδι. Αυτό είναι μια εμπειρία που πιστεύω θα τους βοηθήσει αύριο μεθαύριο και είναι σημαντικό. Παίξανε πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι πολύ καλή ομάδα. Προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο από πίσω με σωστή ανάπτυξη. Γνωρίζουν το ρόλο τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τι πρέπει να κάνει ο καθένας.
Και όλο το καλό του σε αυτό το βγάλανε. Νομίζω ότι κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια και ο πολλής κόσμος, και το λέω πολλής κόσμος, που ήρθε να δει αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Και στο τέλος ήταν μια ηθική ικανοποίηση για τα παιδιά αυτά, τα οποία φτάσανε στο τελικό και ήδη περιμένουν το πότε θα γίνει ο τελικός με την Κέρκυρα. Ξέρετε, είναι ο τελικός, μακάρι να γινόταν αυτή τη βδομάδα, αλλά... Ήταν επεισοδιακό το Παναχαϊκή Κέρκυρα και έχει προκριθεί η Κέρκυρα, αλλά περιμένουμε δικαστήρια. Και είναι λυπηρό αυτό, αλλά περιμένουμε τον αθλητικό δικαστή, γιατί θα πάει στον αθλητικό δικαστή να αποφασίσει για την τύχη του αγώνα. Για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε, κύριε Ηλιάδη, για παιχνίδι K19 και δυστυχώς και εκεί είχαμε επεισόδια, έτσι. Μπήκε κόσμος Παναχαϊκής στο γήπεδο και... Δυστυχώς, είναι πολύ λυπηρό αυτό το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Είναι τα παιδιά τα οποία πέρνα ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως ήταν γιορτή και σε εμάς στη Μίκρα και το χάρηκαν. Εννοείται. Όλοι. Δυστυχώς δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα και πρέπει να το προσέξουμε όλοι και να έχουμε προετοιμασμένα τα παιδιά για να γνωρίζουν. Και δεν ήταν και σωστή αντίδραση στο φιλάθλο. Εντάξει, ό,τι και να είναι, ό,τι και αντίδραση να έκανε ο παίκτης της Κέρκυρας από τη χαρά του, δηλαδή που πέτυχε το τέρμα. Έγινε με αφορμή πανηγυρισμό. Έγινε με αφορμή πανηγυρισμό, αλλά δεν γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί. Αυτοί που ήταν στο γήπεδο, αυτοί γνωρίζουν το τι έχει γίνει. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή K17, K15, K13, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε στοιχεία και έχετε να μας πείτε ήδη για την K17 έχουμε ενδιαφέρον, γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών, να το πω. Ναι, ήδη μπήκε στα play-off και η K17. Αύριο παίζει με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τον Μεγάλο Αλεξάνδρο, 5.30 ώρα. Δύο παιχνίδια θα παίξουν, να είναι knockout οι αγώνες. Προσπαθούν και αυτοί να βγάλουν τη φιλοσοφία την ίδια που θέλουμε. Όλοι οι προπονητές δουλεύουν πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και την κάθε ηλικία. Έχουν πρόγραμμα στα χέρια τους και δουλεύουν. Και θέλουμε να τους έχουμε προετοιμασμένους όταν θα φτάσουν στην K19. Ήδη είναι αξιολογημένα τα παιδιά, ήδη γνωρίζουμε το τι υλικό έχουμε και το τι θέλουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για του χρόνου, ώστε κάθε χρόνο, μέσα στο τριετές πλάνο που έχουμε δώσει στη διοίκηση, σε τρία χρόνια μέσα να είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν φέτος. Και άλλη πάσα μου δίνετε. Είπατε για τριετές πλάνο. Είναι σοβαρό το ενδεχόμενο και σοβαρός ο κίνδυνος ο Ηρακλής, αν τερματίσει 11ος, βάσει και των σημερινών εξελίξεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, του χρόνου να παίζει σε ερασιτεχνική κατηγορία. Στην τρίτη τη τάξη κατηγορία, αν τερματίσει 11ο. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Ηλιάδη, το ξέρετε ότι είναι 11ο. Πόσο κακό θα κάνει και σε εσάς αυτό? Εγώ θέλω να πιστεύω. Που χτυπάω το χέρι μου στο ξύλο, έτσι, ούτε καν να το σκέφτομαι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα περάσει η αναδιάρθρωση. Πιστεύω ότι το τελικό λόγο τον έχει η Ομοσπονδία. Αλλά λέτε να αλλάξει πάλι, γιατί σήμερα το αποφάσισαν οριστικά, υποτίθεται. Οριστικά δεν είναι τίποτα, γιατί οριστικό θα είναι μόνο όταν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Μόνο η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, ναι, σωστά. Δεν έχει γίνει ακόμα και μόνο η ΕΠΟ μπορεί να αποφασίσει εάν θα γίνει αναδιάρθρωση πρωταθλημάτων. Ο υπεύθυνος για να αποφασίσει είναι μόνο η ΕΠΟ. Όταν η Ομοσπονδία αποφασίσει, θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν θα είναι εκεί. Ότι ο Ηρακλής θα σωθεί, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα δεν θα αφήσουν τις ακαδημίες να ξαναδημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί τα τόσα χρόνια. Να χαθούν όλα τα παιδιά και μετά να ψάχνετε ξανά νέα παιδιά και ούτω καθεξής. Είναι... Όχι. Θα είναι κρίμα. Των ακαδημιών θα είναι το ίδιο, αλλά ο Ηρακλής δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα μπλέξει σε περιπέτειες. Ο Ηρακλής θα είναι και το χρόνο πάλι στην Super League 2 και να γίνει καλύτερος σχεδιασμός και πιστεύω θα γίνει καλύτερος σχεδιασμός για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει εκεί που ο κόσμος την θέλει. Να ολοκληρώσω αυτό που σας είπα νωρίτερα. Για τα υπόλοιπα τμήματα έχουμε κάτι να πούμε? Για τους πιο μικρούς σε ηλικία είναι μια νέα προσπάθεια, έτσι. Και πάλι εκεί είχατε αντίπαλο το χρόνο να δημιουργηθούν από την αρχή οι ακαδημίες σε όλες τις ηλικίες. Ναι, είχαμε πρόβλημα ιδίως στην K12, K10, K8, εκεί που θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρά παιδιά, εκεί που θέλουμε στο κέντρο τους χορτατζίδες, που γίνεται μια προσπάθεια από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και από τον πρόεδρο τον κύριο Φώτη να έχουμε το γήπεδο των χορτατζίδων σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλουμε να έχουμε τα αποδυτήριά μας, θέλουμε να έχουμε το φωτισμό για να μπορέσουμε να μαζέψουμε πολλά παιδιά. Και από εκεί μέσα από τα παιδιά θα μπορούμε να αξιολογήσουμε για να ανεβαίνουν στα αγωνιστικά τα τμήματα. Έχουμε προγραμματίσει, συζητάμε με τους ανθρώπους και το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τις ακαδημίες καλύτερα, να οργανωθούμε ώστε σιγά σιγά κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα
στη Θεσσαλονίκη που έχει δύο αθλητικά κέντρα. Ένα είναι τη Χορτατζήτη που είναι στο κέντρο στην Αγίου Δημητρίου και ένα στην Ίκρα. Ποιο γονιό δεν θα ήθελε τα παιδιά του να κάνουν προπόνηση μέσα στο αθλητικό κέντρο. Για κάποιον που δεν γνωρίζει τα γηπεδάκια, πώς είναι πλέον? Πλέον είναι πολύ καλά. Έχει γίνει μια συντήρηση με διάφορες χορηγίες και τις προσπάθειες που έχει κάνει ο πρόεδρος του ΓΣ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό που μένει να ολοκληρωθούν τα αποδητήρια και ο φωτισμός. Να μην έχουμε πρόβλημα, γιατί το χειμώνα ανοιχτώνει πολύ νωρίς. Και η Ακαδημία, να φανταστείτε, η ΚΑΠΑ 14, η οποία γίνεται μεγάλη προσπάθεια, και ευχαριστώ τους γονείς που κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουμε το τμήμα αυτό του ΚΑΠΑ 14 για να μπορεί να κάνει προετοιμασία στους χορτατζίδες. Mm-hmm. Και μιας και το αναφέρετε, ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί γονείς που ήταν στεναχωρημένοι που πέρυσι δεν μπορούσαν να γράψουν ή να στείλουν ξανά τα παιδιά τους στον Ηρακλή και περιμέναν πώς και πώς η ομάδα να είναι στη Β' Εθνική ώστε να το κάνουν πάλι, να τα φέρουν εδώ. Εγώ ήδη έχω πολλά τηλεφωνήματα. Πολλά παιδιά από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης θέλουν να έρθουν στον Ηρακλή. Βλέπουν τη δουλειά που γίνεται. Και θα είναι πολύ σημαντικό και στην Ίκρα ακόμα και τα άλλα τα δύο τα γήπεδα να έχουμε 5 γήπεδα. Αν μπορέσουμε να γίνουν, εγώ το συζητάω με τη διοίκηση. Αν όλα πάνε καλά και με την πρώτη ομάδα, πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα είναι πολύ διαφορετικό στον χρόνο και πολλά παιδιά από την Θεσσαλονίκη θα γεμίσει και η Μίκρα και οι Χορτατζίδες με παιδιά των Ακαδημίων. Γιατί ο Ηρακλής είναι ομάδα, είναι ομάδα η οποία θέλει τους Έλληνες παίκτες, θέλει να προωθήσει Έλληνες παίκτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους γονείς αλλά και για τα παιδιά. Αν και η αιτία που μιλάμε μαζί στον αέρα εδώ στην ώρα για μπλε είναι η πολύ σημαντική επιτυχία της ΚΑΠΑ 19, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την αντρική ομάδα. Την πονάτε, την αγαπάτε, είστε βετεράνος προσφεστής του Ηρακλή. Ένα δικό σας σχόλιο για αυτό που τραβάμε όλοι μας φέτος, που είναι στενάχωρο, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι λένε από την αρχή ότι ξέρετε δεν έγινε σωστός σχεδιασμός, φταίει ο ΤΑΔΕ, φταίει ο ένας, κανένας δεν φταίει. Ήτανε το πρόβλημα, ήταν και συγκυρίες έτσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν και αναλάβανε, έπρεπε γρήγορα να βρουν κάποιους παίκτες, αυτοί οι οποίοι είχαν μείνει ήδη ελεύθεροι. Δεν νομίζω εγώ ότι ο άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος, συγγνώμη, τον κύριο Μεροφορίδη, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε να πάει η ομάδα τόσο χάλια ή οι προπονητές να πάει τόσο χάλια. Όλοι θέλαν για το καλό του. Απλά γίναν λάθη εκ του αποτελέσματος, έτσι. Ο κύριος Μεροφορίδης δεν ήταν με τον Νίκο Παπαδόπουλο που βγάλαν την ομάδα. Ήταν ο πρώτος που πιστεύω ότι ήθελε να βγάλει την ομάδα. Απλώς οι πιο πολλοί παίκτες τότε είχαν κλείσει. Και στον χρόνο που έγινε δεν μπορούσε να κάνει τον σωστό σχεδιασμό. Mm-hmm. Εκεί ήταν το μεγάλο λάθος. Ήταν άτυχος δηλαδή και τα αποτελέσματα, και δυστυχώς ήταν το άσχημο και το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ήρθε με το κύπελο και επηρέασε ψυχολογικά την ομάδα. Ναι, με τον Ατρόμητο. Και να φανταστείτε, χάσαμε βαθμούς που να είχαμε βαθμούς, να σας πω, συγκεκριμένες ομάδες να είχαμε τις βαθμούς, μόνο θα ήμασταν δεύτεροι τώρα. Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα πολύ περίεργο και είναι κοντά οι ομάδες και είναι κρίμα που ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ. Λογικά, μόνο τα παιχνίδια με τον Αιγινιακό και τον Καρασκάκη που χάσαμε, βάλτε τους βαθμούς αυτούς και με τον Πλατανιά που σεφαριστήκαμε στο 90. Ναι, το 2-2. Μόνο τους βαθμούς αυτούς θα ήμασταν δεύτεροι τώρα. Μακάρι τα Άν να κερδίσαν, κύριε Ηλιάδη, αλλά δυστυχώς τα Άν δεν κερδίζουν. Ναι. Και πάλι. Εννοείται. Απλώς τώρα επιλογηθήκανε τα παιδιά, δείχνουν μια προσπάθεια, θέλει λίγο. Και εσείς δεν είχατε χρόνο, αλλά η ομάδα βγήκε πρώτη και πήγε τελικό. Δηλαδή, είναι και το αποτέλεσμα έτσι, που λέει το αν κάποιος έχει κάνει λάθη ή όχι. Τα αποτελέσματα είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και με τη δράμα τώρα ήμασταν τόσο άτυχοι που πιστεύω ότι στη λεπτομέρεια κρίθηκε το παιχνίδι. Αν δείχναμε λίγο πιο ομαδικότητα οι παίκτες μεταξύ τους, πιστεύω θα είχα με ένα γκολ έστω και ένα μηδέν θα τα παίρναμε τα παιχνίδια. Ναι. Λίγο ομαδικότητα να δείξουν οι παίκτες που παίζουν μέσα τώρα, γιατί πρέπει να κοιτάμε την ομάδα, να μην κοιτάμε τον εαυτό μας. Σαφέστατο το μήνυμά σας. Εννοείται πάνω από όλο αυτό. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Στα Γιάννενα ο τελικός, έτσι. Δεν έχει βγει τίποτα ακόμα. Α, ούτε αυτό. Το πρωί μίλησα με τη Football Link. Ναι. Θα περιμένουμε να τελεσυνδικήσει η απόφαση και μετά θα αποφασίσουμε εμείς οι ομάδες και με τη Football Link που θα συζητήσουμε να δούμε πού θα γίνει το παιχνίδι. Μάλιστα. Και πάλι πολλά μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή συνέχεια, κύριε Ηλιάδη. Να είστε καλά.